Καλημέρες όμορφες, καλημέρες, τι μου κάνετε, 35ο βλοκάκι, ανοίγουμε, τσακ μπαμ, ακόμα δεν κλείσαμε το 34ο, όπα, sorry, διαφημίσουλες, τι ακούω τις μουσικές μου, και λέω κάτσα το ανοίξω, γιατί, εντάξει, θα μπει το ένα, μπει το άλλο, κάνουμε ένα βλοκάκι μέχρι τον άλλο μήνα που θα το τέλειο Ιουλίου που θα κλείσουμε και αυτά για καλοκαίρι. Αυτά τα μαλλιά τελικά δεν το φτιάξα. Βαριόμουνα. Σας είπα, άμα καλοκαιριάσει θα βαρεθώ. Άρα το κλείσω και το πιστολάκι, το κρύψω. Θα το φτιάξω μόνο όταν να πάω στη βάφτιση. Καλά, μέχρι να πάμε στη βάφτιση έχουμε καιρό. Λοιπόν, ξέχασα να σας πω στο προηγούμενο βιντεάκι. Θέλω να σας πω μια. Ότι πήρα μια. Σας το είπα, αλλά δεν σας το εξήγησα. Λέω, θα σας πω. Το ξέχασα και το κλείσιμο το έκανα έτσι. Φάσα να χάσω κάποια κιλά. Σοβαρά όμως. Το έχω βάλει πείσμα, ήδη έχω ξεκινήσει τρεις μέρες τώρα. Πρέπει να πάρω και μια ζυγαριά να αγοράσω οπωσδήποτε. Θέλω λίγο με χτυβάφτιση να είμαι πιο αδύνατη. Μπες τα ρούχα που πήρες. Εντάξει, αν είναι και φαρδούλα δεν πειράζει, καλό είναι. Το πρέπει πολύ αγοράζω κάτι άλλο. Δεν είναι εκεί το θέμα. Και θέλω να χάσω κάποια κιλά. Θέλετε σας δείχνω στα βλογκάκια μέσα τα φαγητά που τρώω. Δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Απλά κάνω αυτό που έκανα και πιο παλιά όταν ήμουν πιο μικρή. Ψητά και σαλάτες. Δηλαδή, ας πούμε, είδατε στο προηγούμενο βιντεάκι ότι έφαγα μπιφτέκια, αρνίσια. Με χαλάσανε λίγο, εντάξει, με χορταράκι, το χορτάκι μου άρεσε. Έφαγα σούσι και το σούσι δεν παχαίνει. Κάποιο δεν έπαιρνε συνέχεια, είπαμε μία-δύο φορές το μήνα και αν. Κοτοπουλάκι με μαρουλάκι. Σήμερα, ας πούμε, που έχει περισσέψει φαγητό, δεν θέλω να φάω χοιρινά τα φαϊδάκια που έχει ο Παύλος από χτες, ας πούμε. Εγώ θέλω να φάω, έχει μείνει μαρουλό σαλάτα και το ξαντώνω μέσα. Κοίτα, και αύριο, ας πούμε, θα φάω ντολμαδάκια, μια κονσέρβα. Θέλω να σας δείξω ότι θα τρώω. Απλά έτσι σας το δείχνω, όχι ότι το κάνουμε έτσι αυτό. Και αυτά, μέσα στα βλογκάκια της καθημερινότητας, σας δείχνω και όταν. Αναλόγως πόσες μέσα το κρατάω, τι τρώω κάθε μέρα. Έχω πάρει και τη μητρακά όλη και σάλιση και πρέπει τώρα όλα τα, και το γάλα είναι 2% και το γιαούρτι 2%, όλα. Τα έχω όλα υπό έλεγχο, όλα σε χαρτί, μια χαρά. Καφεδάκι, καλά τζάχαρη έτσι λίγος την είχα μετριάσει και την είχα βάλει 2, τώρα βάζω 1, καλά είναι, δεν με χαλάει, πολύ νερό. Πίνω τουλάχιστον 3-4 μπουκαλάκια τη μέρα γιατί τόσο θέλει. Αυτά, λοιπόν, σας αφήνω εδώ για να θέλω να μοντέρω το βίντεο και μέσα σε αυτό το εκτός θα σας δείξω τι θα φάω σήμερα. Θα πάω να φτιάξω και τις ντουλάπες μέσα. Δεν σας έχω δείξει ποτέ όσα χρόνια έχω κάνει εδώ πέρα τις ντουλάπες. Του Παύλου την έχω φτιάξει, να δείτε πώς τα έχουμε μαζέψει τα χειμωνιάτικα. Τα έχω βάλει όλα, τα έχει κρύψει ο Παύλος. Γιατί πού να σηκώσω εγώ τόσα. Θα σας δείξω πώς έχω διπλώσει και έχω βάλει τα καλοκαιρινά του. Και ένα ράφι κάτω άδειο. Είναι η δικιά μου ντουλάπα και στα τρία ράφια τίγκα. Θα τα βγάλω όλα. Άφησε που βγάλαμε και τα χαλιά. Και έχω να σκουπίσω, να σφουγγαρίσω. Και έχω βάλει και ένα πλυντήριο. Θα σπαθούμε το πάω πλυντήριο, δεν θυμάμαι. Εντάξει, τώρα τρέχει το μυαλό. Αυτά. Όσο αφήνω να μοντάρω το βιντεάκι που εσείς έχετε δει ήδη και να ξεκινήσω εγώ μετά να πάω να κάνω μέσα ντουλάπα. Θα σας δείξω κιόλας. Πώς το, δεν θα σας δείξω λεπτομέρειες. Θα σας πω να η ντουλάπα του Παύλου, να και η δικιά μου. Και να κάτσω ξεχωρίζω εδώ τι ρούχα θέλω να κρατήσω και τι ρούχα θα δώσω. Γιατί έχω και ρούχα και για δώσιμο. Γιατί δεν θα. Είναι μίξ όλα τώρα. Να δω τι και πώς και τι και πρέπει να κάτσω και τα χειμωνιάτικα. Έχω πάρει και καμφοράκι γι' αυτό λοιπόν. Φιλάκια, τα λέμε. Σε λιγάκι από εκεί, στο δωμάτιο. Λοιπόν, και αφού τελείωσα και με τον απλό ρούχα έξω και δεν με έφτασε στο σχοινί, γιατί δεν θα βάλω πλώσω από μπροστά γιατί είχε συννεφιά, άνοιξε και την απλόστρα. Λοιπόν, θέλω να δείτε την ντουλάπα που έχω φτιάξει του Παύλου. Έχω αφήσει τώρα κάτι μαξιλάρι για ένα πάπλωμα ακόμα και θέλω να τα κρύψω και αυτά. Και πάω να βγάλω όλα τα ρούχα εδώ πάνω στο κρεβάτι και να βγάλω τα χειμωνιάτικα, να τα βάλω μέσα με καμφορά. Και να έρθει ο Παύλος να τα κρύψει. Πάμε λοιπόν πριν ξεκινήσω να δείτε την ντουλάπα του Παύλου πώς την έχω φτιάξει. Λοιπόν, εδώ είναι η πρώτη ντουλάπα του Παύλου. Τα έχω φτιάξει κάπως. Τα είχα φτιάξει βασικά, αλλά τα χάλασε ο Παύλος. Εδώ κάτω έχω τις κουρτίνες. Εντάξει, μην πρέπει να τις έχω συνδεδεμένες και αυτά. Δεν τις έχω. Πάμε να δούμε και τις υπόλοιπες ντουλάπες. Εδώ είναι το πατάρι που έχουμε βάλει, ριχτάρια, παπλώματα κτλ. Ο Παύλος τώρα μιλάει μέσα με τη φίλη μας την Ειρήνη. Εδώ είναι τα παπλώματα, κουβερλί, ριχτάρια, κουβερτάκια ψηλά και αυτά, φλοκάτι, κάτι μπαξιλάρια θυμάστε που είχαμε πάρει για τις καρέκλες, θα βάλει εκεί ο Παύλος.
Και εδώ πάλι μαξιλαρωθήκες, πάπλωμα, κουβερλί, βαλίτσες. Και πάτε να δείτε και να δούμε και τώρα και τη δικιά μου ντουλάπα πώς την έφτιαξα. Λοιπόν, εδώ πέρα έχω βάλει τα δικά μου πίσω, είναι τα σέιν και ένα που μου έχει κάνει δώρο η κουμπάρα μου, θα σας το δείξω κάποια στιγμή. Εντάξει, δεν τα φτιάξα τέλεια όπως του Παύλου. Εγώ τα δικά μου τα φτιάχνω όπως να είναι. Εδώ είναι μπλουζάκια, καθημερινά πιτζαμούλες, κάτι ρούχα άλλα που έχω. Εδώ είναι πιο καλά κι αυτά. Έτσι για πιο έξοδο κι αυτά. Και πιο κάτω εδώ πέρα, σε αυτό το ράφι έχω ρούχα που έχω βάλει στόχο να βάλω ξανά μόλις χάσω τα κιλά. Και το τελευταίο ράφι κάτω-κάτω είναι δύο κουτιά παλιά με κάτι νυχτικάκια, κάτι εσωρούχα παλιά και τα παπούτσια που πήρα από το Shane. Πάμε λοιπόν να κάνουμε τώρα και το σηκώτι με το ρύζι, μαγειρική. Αλλά πριν σας δείξω το σηκώτι και το ρύζι, θα σας δείξω το κρεβάτι που κάναμε. Λέγει, το θυμάστε αυτό το κρεβάτι που το είχαμε στο στούντιο. Το φέραμε εδώ. Δεν έχω βάλει κάτι σαν κάλυμα τίποτα, γιατί ακόμα πονάει η μέση μου, είμαι σε μαύρο χάλι. Σηκώθηκα 4 ώρα το πρωί και δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, κάτω στον καναπέ, πήραμε ζουλίτ. Έφαγα ένα διαμητριακά για να μπορώ να με κρατήσει, με το αριστερό πόδι έτσι στέκω, με το δεξί μας πατήσω πονάω. Πάλι το πρωί το ξανασηκώθηκα γιατί πήσα για λίγο γεύνο και κάπως πέρασε ο πόνος. Ξαναπήραμε ζουλίτ και κάπως πατάω. Θα μου φέρει και μάλλον μια ειδική κρέμα που είναι για τους πόνους και αυτά και θα βάλω. Και αυτό είναι το κρεβάτι μας. Και το άλλο το κρεβάτι μας που είχαμε εδώ, το πήγαμε σε τους φιλοξενούμενους. Λοιπόν, πάμε τώρα να φτιάξουμε σηκωτάκι. Εγώ έχω βάλει για μένα, θα βάλω τώρα, θα σας δείξω, στο φούρνο με λάδι, αλάτι, ρίγανη. Δεν τα θέλω σάλτσες και αυτά λόγω διατροφής. Και του πάω και τη μαμά μου, το κάνω με σαλτσούλα. Πάμε να το κόψω λοιπόν κομματάκια, θα σας τα δείξω όλα. Να έχουμε ένα ωραίο φαγητό πάλι έτσι σπιτικό, όχι όλο σαλάτες και τέτοια. Εδώ πέρα έχω φτιάξει το δικό μου το σηκώτι. Θα το ρίξω στο φούρνο, έβαλα αλάτι, ρίγανη και το ψάψα με λίγο λάδι, δεν θέλω ιδιαίτερα. Μετά πάω να φτιάξω το σηκωτάκι με σάλτσα. Λοιπόν, έχω κόψει το σηκώτι, έτσι σχετικά σε μεγάλα κομμάτια, το λάδι της τσίρης, αυτό που ακούτε από μέσα είναι ο Παύλος που παίζει το αυτοκίνητο του και θα σας δείξω τα παπαγαλάκια μου, ναι, ξανά έχω παπαγαλάκια. Το παλιό μου το αρσενικό και μια καινούργια θηλυκιά. Λοιπόν, άλλαξα μάτι γιατί δεν με βόλευε το μέσα. Το βάλα στο προσκήνιο εδώ που τηγανίζω, βάζω το σύνο στη φριδέζα. Θα τα τηγανίσω, θα τσιγαριστούν, πάρω λίγο χρωματάκι και θα βάλω αλατάκι. Δεν βάζω κρεμμύδι γιατί κάνει ζέστη μας, μην βγει όχι σε μένα, βαρύ στον Παύλο και στη μητέρα μου. Και σαλτσούλα και είναι έτοιμο και θα φτιάξουμε και το ριζάκι που είναι άγριο ρύζι, στο δείξω ποιο ρύζι πήρα. Θα κάνω, ναι, θα το προσέχω, σε δύο κατσαρόλες, ένα με κνόρ και ένα χωρίς κνόρ. Λοιπόν, εδώ πέρα το έχω βάλει και γίνεται, βάλα σαλτσούλα, αλατάκι, λίγο πιπεράκι. Σε χαμηλή φωτιά στο 2, πάμε να δούμε και το ριζάκι που πήρα, να το δείτε, να το πάρετε και εσείς, είναι πολύ νόστιμο. Το ριζάκι είναι αυτό εδώ πέρα, γκρίνο εξώτικ. Είναι, άμα δείτε στο πλάι, κίτρινο και μαύρο. Την ώρα της διαδικασίας σας δείξω πώς το κάνω με κνόρ και πώς χωρίς κνόρ. Λοιπόν, σας αφήνω, πάω να κάτσω λίγο γιατί με ξαναπιέσει η μέση μου. Και τα λέμε σε λίγο, θα φτιάξουμε το ριζάκι. Φιλάκια! Και εδώ είναι ο Πίκο και η Τουίτη. Ο Πίκο είναι ο γαλάζιος. Και η Τουίτη είναι κίτρινη. Τι είναι, αγάπες μου, μαμούνια μου. Το νεράκι τους, το βαγάκι τους. Τι είναι η μωρά, δεν θα τους βάλω να ζευγαρώσουν, όχι. Θα τα αφήσω έτσι γιατί τώρα να κάνω και άλλα μωράκια δεν θέλουμε, όχι. Αλλά Πίκο είναι από τα μωράκια, από τη γέννα που είχα από τους γονείς. Τι είναι, Τουίτη, έλα εδώ. Τα φοβάται, ακούει το θόρυβο από το μάξι. Τη φοβούνται. Να τα πουλάκια μου, τα μωράκια μου. Λοιπόν, αφού το σηκώτι είναι έτοιμο, έβαλα ένα κνόρ, είδε το νεράκι, δεν θέλει πολύ, ίσα ίσα. Και δύο κουταλιές βούτυρο, εδώ, με κνοράκι. Και εδώ για τον Παύλο, βούτυρο και λίγο αλατάκι. Θα περιμένουμε να λιώσει το βούτυρο και το κνόρ και το ίδιο το άλλο το βούτυρο, έτσι να λιώσουν, να κοχλάσει και θα βάλουμε το ριζάκι και όταν ρουφήξει το νερό, τότε το κατεβάζουμε. Το ριζάκι εδώ πέρα είναι έτοιμο. Μου το βλέπετε. Στην κάμερα φαίνεται άσπρο, αλλά σε μένα φαίνεται ότι έχει κυτρινίσει κτλ. Είναι έτοιμο, έχει ρουφήξει το νεράκι του. Το έχω βάλει στο μάτι που έχω σβήσει. Έχω το μικρό κατσαρόλα και φτιάχνω του Παύλου το ρύζι. Και είναι έτοιμο. Και του Παύλου αναμένεται στο άλλο μάτι. Το μεγάλο το έχω βάλει. Πάμε να δούμε. Εδώ. Πού θα πάει, θα γίνει. Μόλις τελειώσουμε κτλ. Σερβισμένο στα πιάτα μας, θα δείτε τι θα φάω εγώ και τι ο Παύλος. Και επιτέλους ήρθε η ώρα να φάμε. Λοιπόν, το ριζάκι, το σηκωτάκι μου εδώ πέρα εμένα. Φετούλα για τον Παύλο, εγώ δεν τρώω τυρί και αυτά. Και το φαΐ του Παύλου. Όσο αφήνω για να φάμε και τα πούμε αύριο. Φιλάκια! Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχω ανοίξει την κάμερα όλη μέρα σήμερα, γιατί είχα το θέμα με τη μέση μου, με πιέσε πάλι μετά από πολλά χρόνια.
Εντάξει, το παλεύω, παίρνω χαπάκια, λοιπόν. Αλλά έπρεπε να σας δείξω αφού έχω ξεκινήσει τη τροφή το γεύμα μου. Λοιπόν, σήμερα ντολμαδάκια με λίγο παντζάρι, δύο κομμάτια τυρί και το κομματάκι το ψωμί που δικαιούμαι. Αυτό είναι το γεύμα μου. Και το πρωί, να ξεχάσω, έφαγα λίγα δημητριακά. Λοιπόν, σας αφήνω και θα τα πούμε πιο αργότερα όταν θα βγω έξω βολτούλα. Λίγο. Δεν σας δείξω που είναι ξεραθεί όλα. Τέλος πάντων. Έτσι, λίγο να ξεσκάσουμε, να πάρουμε λίγο αέρα. Και να βγάλουμε και τη μόκα εννοείται βόλτα. Τα λέμε, φυλάκια. Χαίρετε, χαίρετε. Δεν σας ανοίγω την κάμερα καθόλου γιατί είμαι χάλια με τη μέση μου. Και που μαγειρεύω και σηκώνομαι και κάνω κάτι δουλειές και πάλι καλά. Σήμερα αυτό είναι το φαγητό μου. Μαρούλι με κοτοπουλάκι και λίγο τυρί. Λοιπόν, θα τα πούμε. Φυλάκια πολλά αύριο. Αν είμαι καλά, θα με δείτε. Φυλάκια. Χαίρετε, χαίρετε. Λοιπόν, τελευταίο κομματάκι βίντεο αυτό. Δεν έχω κάνει κάτι άλλο. Δεν μπόρεσα. Ήταν μια φρικτή εβδομάδα λόγω της μέσης. Δεν υπήρχε χειρότερος πόνος από όλες τις φορές που με έχει πιάσει. Τώρα κάπως συνέρχομαι και έγινε κρέμες και πήρα επιτέλους Admiral που είναι για τη μέση. Αυτό τα έχει δώσει ορθοπαιδικό στην πεθερά μου. Και όντως τώρα μπορώ, γι' αυτό είμαι και βλέπετε όρθια. Ήθελα να κάνω τώρα το τελευταίο φαγητό πανσέτες, στη σχάρα την ηλεκτρική. Αλλά δεν βοηθάει η μέση ορθοστασία. Άρα θα τις κάνουμε στο φούρνο. Και πάμε να δείτε πώς θα τις φτιάξω και θα τις ρυθμίσω στο πιάτο μας. Το πάνω του κάνω πατάτες. Εγώ θα φάω με λίγο παντζαράκι. Σαλάτα έτσι ψητά. Με σαλάτες πρέπει τώρα. Λοιπόν, έτοιμες οι πανσετούλες εδώ πέρα με αλάτι και ριγανίτσα. Θέλω να πάω να αγοράσω γιατί μου τελείωσε η ριγανή. Το έχω βάλει στον αέρα πάνω κάτω, στο 140 με 180 κάπου εκεί. Δεν θέλει νερά, δεν θέλει λάδια λόγω διατροφής και αυτά. Θα βγάλει το λίπος στο δικό του. Θα γίνει και πάνω και κάτω. Αλλά κάποια στιγμή θα σηκωθώ να τις γυρίσω και λίγο. Άρα θα κάνω και σπατούλες για τον Παύλο που σας είπα προηγουμένως. Θα κάνω και μια σαλάτα και θα φάμε. Φιλάκια πολλά! Λοιπόν, έτοιμο το τραπέζι μας. Να, η πανσετούλα, παντζαράκι, σενατούλα αυτό, το καρότο με το άλλο δείχνει μαυραπανάκι, πατούλες, φέτα. Αυτά είναι για τον Παύλο από εκεί. Ρέβα. Αυτά είναι για τον Παύλο από εκεί, παιδιά. Δεν είναι δικά μου. Εγώ από εδώ. Εδώ και εδώ. Σας αφήνω για να φάμε και τα πούμε. Φιλάκια! Χαίρετε, χαίρετε. Τι κάνετε. Λοιπόν, ήρθαμε επιτέλους η ώρα. Ήρθε η ώρα επιτέλους. Ήρθαμε, ναι. Να κλείσω αυτό το βίντεο που τόσες μέρες δεν το έκλεινα. Και σας έχω πει κατά διαστήματα σε κλιπάκια ότι έχω θέμα με τη μέση μου. Λοιπόν, είναι χρόνιο αυτό. Νομίζω ότι είμαστε άλλες, τι μας νοιάζει. Όχι, πώς θα πω. Είναι χρόνιο, το έχω από μικρή, από 17 χρονών, από μια παρακέτηση που μου κάνανε, όταν είχα ένα θέμα υγείας. Και πού θυμάται, ξυπνάει και με χτυπάει. Θα γινόμουν νωρίτερα καλά, εάν έκανα... και έπαιρνα τα χάπια μου, παίρνω τα αντιμυράλ που είναι για τη μέση. Εντάξει, κάνω και τη διατροφή ταυτόχρονα και είμαι άσανα πάνω, όχι μια χαρά πάω σε αυτό, το έχουμε πει και το παρακάτω και αυτό. Και παίρνω μεζούλι, το μεζούλι δεν κάνει καλό, εντάξει, υπόνοια φόρτη, δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι, υπέφερα, μέχρι και, όχι έκλαιγα, λιγμούς. Για κάποιους λόγους δεν ήθελα να παίρνω πολλά χάπια, θα τα πούμε άλλη στιγμή το γιατί. Και ήθελα να τη βγάλω έτσι, να περάσει μόνο του. Πήγα λοιπόν στο φαρμακείο. Και πήρα μια πάρα πολύ κρέμα, αυτήν εδώ πέρα, που είναι με αρπαγοφυτό, αλόι και βανίλι μπάτελι έθερ. Πολύ καλή, δεν καίει πολύ. Μου έκανε καλά, με ηρέμησε το πρώτο καιρό, το πρώτο διάστημα. Και πάλι τα βράδια, λέω θα κοιμηθώ καλά, δεν. Τρεις νύχτες συνεχόμενες, τρεις νύχτες. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ στο κρεβάτι. Ερχόμουν εδώ στον καναπέ και καθόμουν. Έχω ένα μαξιλάρι εδώ πέρα πίσω. Έχει αυτό το παντελόνι μου. Το μαξιλάρι αυτό. Έτσι, μαζί στο παντελόνι. Το έχω αυτό το παντελόνι για να βγαίνω έξω. Είναι... Γιατί μου σου πει τη φορά πρόχειρα ρούχα. Και την ξένη. Την έβγαζα εδώ μέχρι το πρωί που θα ξύπναγα τον Παύλο. Να σηκωθεί, να πάει στη δουλειά του, να του κάνω το καφεδάκι. Του είχα φτιάξει από βραδύ τα κολατσία και αυτά. Δεν το βάζα κάτω. Απλά δεν μπορούσα. Να περπατήσω πολύ. Δηλαδή, μέσα στο σπίτι περπάταγα με τα χίλια ζώδια. Ευτυχώς δηλαδή που ήταν ο Παύλος που με βοήθησε να πάω στο μπάνιο, να με βοηθήσει να κάνω μπάνιο, γιατί μόνη μου δεν μπορούσα κτλ. Μου βοηθήσε να βγάζω τη μόνα, να βγάζει τη μόκα έξω, γιατί εγώ ούτε τα σκαλιά δεν μπορούσα να κατέβω. Ούτε αυτό, γιατί έχουμε κάτι σκαλάκια για να ανέβω στο σπίτι. Η μόκα δεν είναι η μαμά, ναι. Και ήταν ένα Γολγοθάς. Δεν το εύχομαι ούτε στο χειρότερό μου εχθρό αυτό να το πάθει. Ούτε για αστείο. Λοιπόν, τώρα κάπως είμαι καλύτερα. Πήρα τελικά τα χάπια από τα Admiral, δεν άντεξα άλλο.
Είναι το δεύτερο καρτελάκι τώρα που παίρνω και δεν βλέπω να περνάει. Γιατί τώρα κοιμήθηκα λίγο καλύτερα, αλλά μέχρι να βρω τη βολή μου και αυτά σφαδάζω στους πόνους. Χτυπάει το πόδι στη λεκάνη και τη λεκάνη στη μέση, το πλάι, δεξιά όλο. Άμα ήταν από αριστερά θα λέγαμε γεια. Άντε γεια. Και είμαι καλύτερα. Και μπορώ τώρα και κατεβαίνω τις κάρτες, μπορώ ότι μου καβόλτα, πηγαίνω και βλέπω τη μητέρα μου, είχα και τη μητέρα μου άρρωστη, τα είχα όλα και να μην μπορώ να την κοιτάξω λόγω μέσης και αυτά. Αλλά το πάλεψα και αυτά και τα λοιπά για να... Δεν ξέρω ότι υπάρχουν άνθρωποι που με χρειάζονται. Ευτυχώς που είχα δίπλα με τον άντρα μου, φίλες που και φίλες που με νοιαστήκανε να δουν τι κάνω. Ήταν συνέχεια με ρωτάνε, συνέχεια και μέχρι και τώρα και σήμερα ρωτάνε πώς είμαι και αυτά. Τώρα μιλάγαμε με τη φίλη μου τη Γεωργία και την κολλητή μου η Λένα και η φίλη μου η Ειρήνη και μπουρουμπούρου και αυτά. Μου σταθήκαν, δεν μπορώ να πω. Και η κουμπάρα μου, εννοείται. Η κουμπάρα μου, όταν λέω η κοπέλα που θα μας παντρέψει, έτσι, όχι άλλες δύο από τον πολιτικό, για να μην μπερδευόμαστε. Και είμαι καλύτερα. Και είπα επιτέλους να κλείσω το βιντεάκι. Φαίνεται και το μάτι, το ξενύχτη και όλα αυτά. Λοιπόν, θα το κλείνοντας αυτό, πρώτο Θεός, αύριο μάλλον θα έρθουν οι κουμπάροι μας να πάμε για μπάνιο. Εννοείται θα σας τραβήξουμε από το μπάνιο. Αν και με φόβο και πίστη θα πούμε στη θάλασσα, δεν ξέρω αν κάνει. Φοβάμαι, μην γίνω χειρότερα και μετά πώς θα πάω και στη βάφτιση. Και εννοείται θα έχουμε βιντεάκι και της βάφτισης. Ρώτησα την κουμπάρα μου αν μπορώ να τραβήξω πλάνα κτλ. Και την ώρα που θα βαφτίζουν τη μικρή, απλά θα βάλουμε ένα φίλτρο μπροστά. Λοιπόν, τώρα. Όσο για τη διατροφή, με να πει καλά, τόσο ψύχημα το πήρε με τη μέση. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, γιατί το σκέφτομαι πονάω. Και θυμάμαι τις μέρες που έχω περάσει. Λοιπόν, η διατροφή μια χαρά. Μπορώ και τρώω τα φαγητά τα πάντα. Δεν τρώω γλυκά. Δεν τρώω παγωτά. Δεν πίνω αναψυκτικά. Μόνο αναψυκτικό μου είναι να φάνε σόδα. Γι' αυτό έχω σόδα στο ψυγείο. Μία σόδα μπουκαλάκι του Βασιλόπουλου, το μεγάλο. Ανά 2-3 μέρες, σαν νερό το έχω και το πίνω ή ανθρακούχο νερό. Δεν μου λείπει κάτι. Είδατε σε στα προηγούμενα πλάνα τι έφαγα, σηκώτη με ρύζι, κοτόπουλο, το ένα μπρίζω. Το ψωμί δεν με νοιάζει αν υπάρχει στη ζωή μου ή όχι, σκασίλα μου, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ να χάσω κιλά, έχω βάλει ένα στόχο να χάσω κάπου, να φτάσω θέλω στα 50 κιλά. Όλοι μου λένε πήγαινε 60, όχι εγώ, θέλω να πω 50. Και αν δεν το καταφέρω 50, και στα 60 ευχαριστημένη θα είμαι. Θέλω να δυνατήσω. Αυτά. Συγγνώμη αν άργησα να σας ανοίξω βίντεο. Σας έχω πει δύο βίντεο την εβδομάδα, το ξέρω. Αλλά η κατάστασή μου δεν... Όχι να σηκωθώ, όχι να περπατήσω, τίποτα. Όλα όμως τώρα είναι πλέον καλά. Η μέση πάει καλά. Η διατροφή καλά. Και φαίνεται κιόλας. Έχει προγουλάκι ακόμα, αλλά ήμουν πιο... Το βλέπω και το σώμα μου την παίρνω και από τα κιλά που τώρα πάω και μια ζυγαριά. Στο επόμενο βιντεάκι, αν όχι αυτό, στις 22 και μετά 24, έχουμε ένα μικρό same haul. Μέσα στο βιντεάκι θα μπει αυτό. Πήρα άλλα δύο πράγματα, έχω να πάρω και κάποια άλλα πράγματα. Τα έχω βάλει και τα παραγγείλω και αυτά. Είναι ρούχα πιο πολλά, άρα θα σας τα δείξω. Αυτά λοιπόν, τα φιλιά μου, την αγάπη μου, να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Και πάλι χίλια συγγνώμη που άρχισα να ανεβάσω βίντεο. Θα τα πούμε με καινούργιο βιβλιακό που θα ανοίξω αύριο, πρώτο Θεός. Και θα το κοιτάξω, το ανεβάσω σε σύντομο χρονικό, να γίνει σύντομα, να μην πάει, να μην αργήσει. Και θα έχουμε εννοείται και σκέρι. Τώρα που μπορώ και περπατάω, θα βγούμε έξω να κάνουμε την εξερεύνηση, θα είναι δοκιμαστικό. Να δούμε αν θα βρούμε κάτι, αν θα μας μιλήσει κάποιος, οτιδήποτε. Αυτά. Μια εγγραφούλα στο κανάλι μου. Σχόλια που τα αγαπάω και τα λατρεύω πάρα πολύ. Κοινοποιήσεις, να έρθουν και άλλοι φίλοι, φίλες, θείες, συγγενείς, να μεγαλώσει και άλλο η παρέα μας. Ευχαριστώ και για τις εγγραφές, γιατί βλέπω ότι μεγαλώνει και άλλο και άλλο και άλλο, έρχεστε και γράφεστε. Να είστε καλά. Αυτό. Τα πούμε στο επόμενο βλογκάκι. Φιλάκια πολλά, γεια σας!